Πάμε στη Γάβδο, COVID-free νησί, με ξεχωριστές ομορφιές και βέβαια οι φετινές προσδοκίες. Κακά τα ψέματα έχουν αυξηθεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, που είναι δήμαρχος της περιοχής, δήμαρχος της Γάβδου, και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Στεφανάκη. Γεια σας. Καλησπέρα. Να σας καλησπερίσω. Βλέπω φυσάει λίγο στο νησί σήμερα. Σήμερα ναι, έχει δυνατό δυτικό. Πιστεύουμε από αύριο να ηρεμήσουν. Είναι και τα πελάγι λίγο ζωηρά σήμερα. Δεν έχει βρέξει, σωστά. Έχει βρέξει. Μια φορά και το καλοκαίρι έχουμε και καμιά κακοκαιρία πότε. Έχει βρέξει σήμερα, κανένα ψηλόβροχο τίποτα στη Γάβδο? Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, COVID-free νησί, οι ιονοί είναι θετικοί, οι προσδοκίες για την τουριστική σεζόν? Είναι ψηλά. Νομίζω ότι η Γάβδος προσφέρεται για διακοπές και φέτο. Όπως είπατε και εσείς, είναι COVID-free, έχει παραλίες πολλές που μπορεί ο κόσμος να είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι θα μπορέσει ότι είναι ιδανικός προορισμός για να περάσουν καλά ήρεμες διακοπές όσοι αγαπούν τη φύση, όσοι νιώθουν καλά στη φύση, στο περιβάλλον. Φέτο να σας πω ότι έχουμε και υπάρχει διαφορά στα δρομολόγια. Δηλαδή θα έχουμε επιπλέον δρομολόγια από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει καθημερινή σύνδεση με πλοίο που μεταφέρει οχήματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί τις προηγούμενες χρονιές υπήρχε μια δυσκολία στο να κλείσεις θέση. Θα έπρεπε να φροντίσεις από νωρίς να κλείσεις θέση στο πλοίο για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σου. Νομίζω αυτό κάπως θα μετριαστεί φέτο, ναι, με τα καθημερινά δρομολόγια. Θα υπάρχουν δρομολόγιο που θα κάνει κατευθείαν με γρήγορο πλοίο, που σε μία ώρα θα μπορεί να βρίσκεται κάποιος από τα σπιτιά στη Γάβδο. Είναι μεγάλη ευκολία και αυτή. Και βέβαια διαχρονικά ενισχύουν οι Έλληνες στην Γάβδο. Εσωτερικός τουρισμός. Ναι. Πέρυσι αυτό το είδαμε και πέρυσι αυτό. Δουλεύουμε πάρα πολύ, δηλαδή μας επισκέπτονται πάρα πολλοί οι Έλληνες, και η Κρητική και η από το Ηράκλειο κόσμος. Είναι ένας προορισμός που είναι εύκολα κάποιος από την Κρήτη να έρθει στη Γάβδο, αλλά και υπάρχουν και οι φανατικοί, έτσι, έχουμε κόσμο, ναι, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είναι άνθρωποι που κάθε χρόνο επιλέγουν τη Γάβδο για τις διακοπές τους. Οι όποιες βέβαια επιχειρήσεις εκεί στην περιοχή έχουν ανοίξει, καταλύματα, εστίαση? Ναι, σχεδόν όλα είναι έτοιμα, έχουν ανοίξει. Προκρατήσεις, υπάρχουν. Έχει ξεκινήσει και λίγο ο τουρισμός, ναι, και απ' έξω βλέπουμε να έρχονται κόσμος, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Πιστεύετε ότι στο πικ η σεζόν για τη Γάβδο πότε θα φτάσει, μέσα στον Ιούλιο? Αυτό που γίνεται πάντα, νομίζω θα γίνει και φέτο, από τις 20 του Ιούλη θα ξεκινήσει και θα κορυφωθεί εκεί Αύγουστος, αρχές Αυγούστου, 15 Αύγουστος, και μετά τις 20 του Αυγούστου που ανοίγουν τα πανεπιστήμια, θα ξεκινάνε τα σχολεία, θα αρχίσει να μειώνεται, γιατί όπως είπαμε έρχομαι και πολύ κόσμο, νέα παιδιά που έρχονται επιλέγουν τη Γάβδο, γιατί λόγω του ελεύθερου κάμπινγκ, ναι, και οι διακοπές τους είναι εκείνη την περίοδο. Είναι ένας νεανικός προορισμός, κακά τα ψέματα. Ωστόσο, να προτρέψουμε τους επισκέπτες του πανέμορφου αυτού νησιού να το προσέξουν. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να πούμε και πάντα το λέμε, ότι εδώ η Γάβδος είναι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, είναι ένα παρθένο μέρος, ένας παρθένος προορισμός, και θα πρέπει όλοι όσοι έρχονται να
γνωρίζουν και να, έχουν την, να κατανοούν το περιβάλλον. Υπάρχουν εδώ πέρα κέντροι υπεραιωνόβιοι, υπάρχουν οι αμοθήνες που είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα και θέλει προσοχή, θέλει δηλαδή να προσέχουμε πού θα στήσουμε τη σκηνή, να μην είναι πολύ κοντά στον κέντρο, να μην ανάβουμε φωτιές. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι, ότι δεν ανάβουμε το καλοκαίρι φωτιές. Και μεγάλη φροντίδα, θα πρέπει και τα σκουπίδια ο καθένας να, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε διαλογή στην πηγή. Οι ντόπιοι το ξέρουν το σύστημα, το υποστηρίζουν. Και οι ξένοι εύκολα μπορούν, όποιος έρθει επισκέπτης κλπ, μπορεί να δει που θα πρέπει να αφήσει τα απορρίμματά του, ανάλογα αν είναι πλαστικά, αν είναι χαρτιά κλπ. Και το θέμα είναι τη Γάβδο να την σκεφτόμαστε και να την νοιαζόμαστε όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Ναι, είναι και αυτό. Είναι σημαντικό. Θα μπορούσε και το χειμώνα να αποτελέσει ένα πολύ καλό τουριστικό προορισμό για περιπατικό τουρισμό, για ανθρώπους που θέλουν να έρθουν κοντά στη φύση. Είναι πολύ, σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις τα φαινόμενα της φύσης πολύ πιο έντονα εδώ. Μάλιστα. Γίνεσαι ένα με τη φύση. Κυρία Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή τουριστική σεζόν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, λοιπόν.